όσο αναπνέουμε και ζούμε εδώ, η καμπάνα αυτή θα παίζει στο χωριό. Δεν την εγκαταλείπουμε. Πατρίδα, πίστη, οικογένεια, μου λέγανε στο στρατό. Δίνεις και τη ζωή σου. Αυτός είναι ο νέος ιερός ναός του Αγίου Θεοδόρου με πανοραμική θέα το φράγμα Ποσελένη και το βυθισμένο χωριό Σφενδύλη. Το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σαν να ζω τώρα στο χωριό, να κάνω το πανηγύρι εκεί, παρόλο που δεν είμαι στο χωριό. Αυτά τα συναισθήματα δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είναι χαράς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, από τον τελευταίο υπάλληλο μέχρι τον υπουργό. Φτιάξαμε τον καινούριο ναό και επιτέλους φέτος, οι 16 και 17 Φεβρουαρίου, θα τον λειτουργήσουμε. Που όλοι βοηθήσανε και κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Με τη βοήθεια του Θεού ετοιμαζόμαστε να τελέσουμε τα θυρανίξια του νέου ναού του Αγίου Θεοδόρου απέναντι από τον παλαιό ναό, όπως βλέπετε εδώ, του Αγίου Θεοδόρου, που είναι πλημμυρισμένο σήμερα, την Τετάρτη, το απόγευμα, παραμονή της εορτής του Αγίου Θεοδόρου. Θα τελέσουμε εδώ όλοι οι χωριανοί, θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας τα θυρανίξια του νέου ναού. Η αγαλίαση ψυχής είναι μεγάλη για τους πρώην κατοίκους του Σφενδυλίου, οι οποίοι με πονό ψυχής αντίκριζαν το χωριό και την εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου να βυθίζεται στο ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη το Μάρτιο του 2015. Με δάκρυα στα μάτια έγινε η αποκαθήλωση των εικόνων πριν η εκκλησία χαθεί στο νερό. Εδώ παντρεύτηκα, εδώ μάθησε το παιδί μου. Είμαι αυτό ακριβώς. Και δεν θα μπορέσω να ξέρω. Κι εγώ συγκλονίζομαι. Δεν φεύγουμε. Ας πνιγούμε μαζί με τον Άγιο. Επτά χρόνια μετά, ο ιερός αυτός σκοπός παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή, αν δεν είσαι μέρος αυτινού του χωριού, να ζήσεις αυτό το πράγμα, να ξαναδείς τον Άγιο Θεόδωρο πάλι στην εικόνα του απάνω στο τέμπλο, στο ξύλο απάνω, να δεις όλο αυτό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και αγαλιάζεις. Δεν το περιμέναμε, αλλά ελπίζαμε. Ελπίζαμε και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάντα είναι ο Άγιος ο προστάτης μας και της καρδιάς μας. Στις 16 Φεβρουαρίου θα τελεσούν τα θυρανίξια, παραμονή της γιορτής του Αγίου της Καρδιάς τους, με τις εργασίες να βρίσκονται στην τελική ευθεία. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν θα παρευρεθούμε στην πρώτη λειτουργία, η οποία θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, ο Εσπερινός και την Πέμπτη, των Αγίων Θεοδόρων, για αυτή τον πολύ σημαντικό ναό. Και λέω πολύ σημαντικό, γιατί κρατάει ζωντανή τη μνήμη μιας τοπικής κοινωνίας εκατοντάδων ετών, που ήταν η κοινωνία του Σφενδυλίου, η οποία δυστυχώς έφυγε από τις ρίζες της, από τον τόπο της, για να φτιαχτεί αυτό το κοινοφελές έργο. Με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα, πρώην κάτοικοι του Σφενδυλίου, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους μάχη για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Θεοδόρου, θα βρεθούν στο σημείο όπου θα πλημμυρίσουν οι μνήμες για το χωριό τους, το οποίο μπορεί να σβήσει και από το χάρτη, όχι όμως από την καρδιά τους. Για να δούμε πάλι τον Άγιό μας εδώ, να τον επροσκυνούμε. Τιτάνια μάχη δόθηκε για να φτάσουμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, για να παραδώσουμε αυτό το έργο, το σημείο αναφοράς μας. Κάθε Κυριακή θα μαζευόμαστε και αν μπορούμε θα έχουμε και εκκλησιασμούς, να μπορούμε να βλέπουμε πάλι τον Άγιο Θεόδωρο, να αγναντεύουμε και το χωριό, να ηρεμούμε.